έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά που προσπαθεί να δέσει το λιμάνι, Φανή. Ακριβώς, Παναγιώτη, ταλαιπωρία θα μπορούσαμε να πούμε εδώ και λίγη ώρα για τους 985 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο, το Silver Spirit συγκεκριμένα. 581 επιβάτες, 404 άτομα. Το βλέπουμε και στο χάρτη, πρέπει να σου πω. Παχάμες. Είναι το σημείο που αναβοσβήνει, είναι real time αυτό, έτσι. Έλα, Φάνη μου. Τώρα, πριν από ένα τέταρτο, 10 λεπτά υπήρξε ενημέρωση από το λιμενικό. Σημαία Μπαχάμες. Σας είπα τον αριθμό, 985 άτομα επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο. Ερχόταν από το ναύπλιο στον Πειραιά. Προτού δέσει όμως, παρουσιάστηκε βλάβη στην αριστερή κυρία μηχανή κατά τις ενέργειες πρόσδεσης. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια μηχανική βλάβη για να κινητοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο πλοίαρχος αιτήθηκε τη συνδρομή δύο ρημουλικών και ενός πλοηγού για να δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το λιμενικό, δεν τίθεται ζήτημα κινδύνου για κάποιον. Ωστόσο, αυτή την ώρα ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο ρημουλκείται για να δέσει ασφαλώς στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν περνάνε και άσχημα με το κρουαζιερόπλοιο. Τους χάλασε, χάλασε η εκδρομή τους βέβαια. Ναι, εντάξει. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα. Τι να είναι, μωρέ, χάλασε η μηχανή και δεν μπορεί να δέσει τώρα. Απλώς τώρα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Θα φάνε, θα έχουν και τα. Ναι, αλλά τώρα θέλουν να κατεβούν. Τα καζίνο, έχουν και τα μαγαζιά του. Ναι, αλλά θέλουν να κατεβούν να δουν τις ομορφιές του Πειραιά. Να κατεβούν να δουν τις ομορφιές του Πειραιά, πα στην Τρούμπα. Γιατί είναι ωραία πλέον. Η Τρούμπα είναι ωραιότατη πια. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Είναι. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Πειραιά με Τσαρανικός.